Σήμερα θα κάνουμε ένα μη τεχνικό βίντεο, εντάξει, θα είναι λίγο τεχνικό, αλλά όχι όσο συνήθως. Για ποιο λόγο να μην βάλεις microservices, να μην χρησιμοποιήσεις δηλαδή microservices, δεν είναι κάτι που μπορείς να το πας και να το βάλεις κάπου. Ντροπή είναι, opt-in. Ναι, βάζεις τρία κιλά microservices. Βάλε λίγο. Πριν μπούμε στο ψητό, να πούμε ότι τον Νοέμβριο ξεκινάμε workshops, δηλαδή ξεκινάμε με React, Docker, Laravel κτλ. Το πρώτο όμως workshop που θα κάνουμε θα είναι σε React. Link στο description για να γραφτείτε. Μπορεί βέβαια τη στιγμή που γίνει αυτό το βίντεο να έχουν τελειώσει θέσεις. Αν δεν είναι Νοέμβριος όμως θα υπάρχει, μπορεί να είναι Νοέμβριος του 2020. Ναι. Αν δεν είναι Νοέμβριος του 2019 θα υπάρχουν σίγουρα άλλα workshops για να γραφτείτε. Το πρόβλημα που σκέφτομαι κατά καιρούς στον χώρο της πληροφορικής είναι τα πράγματα που είναι της μόδας. Δηλαδή, πραγματικά θυμάμαι σαν χτες που ήταν της μόδας το Agile. Και όταν λέω χτες, γιατί χτες το ξανάκουσα. Μπορεί να πεις κάτι, τα flash sites. Βλέπεις, παιδί μου, ότι πράγματα όπως το Agile, όπως το Docker, όπως το AI και προφανώς και το microservices για αυτό που μιλάμε σήμερα δηλαδή, είναι της μόδας. Mm-hmm. Και με ενοχλεί λίγο αυτό το πράγμα, γιατί δίνεται μία αίσθηση από διάφορους ανθρώπους ότι αν δεν κάνεις microservices δεν κάνεις προγραμματισμό. Εμείς θα προσπαθήσουμε να φύγουμε από αυτό το κομμάτι και να το δούμε και λίγο και ανάποδα. Δηλαδή με τη λογική ότι okay, φοβερά τα microservices, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα και μάλιστα μερικά πράγματα απλά δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλά σήμερα θα το δούμε από την άλλη πλευρά, ότι μερικές φορές είναι καλύτερο απλά να μην κάνεις microservices. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως με ένα ορισμό ότι είναι τα microservices. Δεν θα μπορώ να ακούσω αυτό. Έχεις ένα software, έχεις μια εφαρμογή την οποία μπορείς να τη σπάσεις σε ξεχωριστά κομμάτια και αυτά τα ξεχωριστά κομμάτια να μπορείς να τα αναπτύσσεις και ξεχωριστά. Αν έχω εγώ μια εφαρμογή που έχει, ξέρω εγώ, το microservice 1, το microservice 2 και το microservice 3 και είμαι σε μια ομάδα που ασχολούμαστε με το microservice 1. Okay. Μπορώ να προγραμματίζω, να παίρνω αποφάσεις, να το κάνω deploy, να του αλλάζω πράγματα. Να το γράψω τη γλώσσα θες. Ναι, ναι, σε εσωτερικά πάντα μιλώντας, δηλαδή όχι το πώς επικοινωνεί προς τα έξω, mm-hmm. αλλά το πώς επικοινωνεί προς τα μέσα, το πώς δουλεύει αυτό εσωτερικά, χωρίς να ενδιαφέρει καθόλου τις άλλες ομάδες. Η ομάδα που κάνει το Microservice 2 και το Microservice 3, το μόνο που θα την νοιάζει είναι το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικό μου Microservice. Το αντίθετο λέγεται μονόλιθος. Δηλαδή, παλιός, καλός, σταθερός, ναι, μονόλιθος. Δηλαδή, ότι λέμε, ρε παιδί μου, ότι έχουμε ένα software, μια εφαρμογή, όπου δεν μπορείς να κάνεις π.χ. ξεχωριστό deployment. Αυτό που θα δούμε σήμερα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε εμείς, που δεν σκεφτήκαμε, που δεν ξέραμε, που δεν μάθαμε ακόμα. Πριν πούμε τα αρνητικά, να πούμε τα θετικά. Δηλαδή, για ποιο λόγο κάποιος να χρησιμοποιήσει microservices, δεν θα τα αγγίξουμε αυτά πάρα πολύ, γιατί το πιθανότερο να τα βρεις σε όλα τα υπόλοιπα βίντεο θα λένε γιατί ναι. Γιατί να κάνεις microservices. Εμείς θα πούμε τα γιατί όχι. Λοιπόν, και πάλι δεν είναι γιατί όχι. Είναι τι θα βρεις δύσκολο μπροστά σου. Δηλαδή, εμείς δεν μετανιώσαμε που το κάναμε. Mm. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς σε αυτό, ναι, που πήγαμε, ναι, να κάνουμε. Αλλά δεν το σκεφτήκαμε, δεν το ξέραμε. Ναι, αλλά για σένα, ναι, εμείς δεν το μετανιώσαμε σίγουρα. Αλλά αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να αποφασίσει ότι δεν το χρειάζεσαι. Αυτό, ναι. Ότι είναι πολύ πολύπλοκο αυτό που κάνεις εσύ. Αλλά δεν είναι αναγκαστικά όχι. Το πρώτο πράγμα που προφανώς είναι πολύ βολικό είναι η απομόνωση. Mm. Δηλαδή, ότι έχεις το service 1, όπως είπαμε πριν, και το service 2, μάλλον το microservice 1 και το microservice 2. Και δεν χρειάζεται αναπτύσσοντας το ένα να πειράξεις καθόλου το άλλο. Παρά μόνο αν πεις ότι αλλάξεις τον τρόπο που επικοινωνούν αυτά τα δύο μεταξύ τους. Κάτι το οποίο γενικά, ειδικά αν μιλάμε για διαφορετικές ομάδες, δεν αλλάζει. Γι' αυτό το λόγο έχουμε το versioning στο REST API. Έχουμε version 1, version 2, version 3, ξέρω εγώ και πάει λέγοντας. Γιατί όταν λέμε ότι βγάζουμε ένα REST API και αυτό γίνεται exposed σε κάποιους τρίτους, που ο τρίτος μπορεί να είναι μια άλλη ομάδα, αυτό το REST API, δηλαδή ο τρόπος που δουλεύει, δεν πρέπει να αλλάξει. Αλλά σε εσωτερικό επίπεδο έχεις απομόνωση. Αυτό που είπαμε πριν. Το δεύτερο πράγμα είναι τα εύκολα updates και, μάλλον, ή και το εύκολο substitution. Δηλαδή ότι, πω από τα αγγλικά μου μερικές φορές είναι πολύ αστεία. Εντάξει, αλλάζουμε. Χειρότερη απάντηση ever. Σε αλλάζουμε. Η λογική σε αυτό το πράγμα είναι η εξής. Έχουμε το microservice 1, το microservice 2 και το microservice 3. Το microservice 3 το έχουμε φτιάξει, ξέρω εγώ, με Java, whatever, δεν έχει σημασία. Και μετά έρχεται η
άλλη ομάδα ή η ίδια ομάδα και λέει: παιδιά, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε Java. Θα κάνουμε ένα update, θα το ξαναφτιάξουμε, μάλλον ένα rewrite, θα το ξαναφτιάξουμε από την αρχή και θα το φτιάξουμε σε C#. Για οποιοδήποτε λόγο. Όχι απαραίτητα ότι C# και Java έχουν διαφορά σε κάποιο, για κάποιο λόγο. Απλά έστω ότι για αυτούς θέλουν να το κάνουν σε C#. Το ξαναφτιάχνουν σε C#. Κρατάνε ίδιο το interface της επικοινωνίας με τα άλλα microservices. Δεν νοιάζει την άλλη ομάδα καθόλου. Και έχουν φτιάξει ένα καινούριο service στην ουσία που είναι ίδιο, υποκατάστατο. Ναι, για τους άλλους είναι ίδιο, αλλά είναι υποκατάστατο του παλιού service. Mm-hmm. Το οποίο αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Όταν είσαι τώρα σε μια εταιρεία και είσαι, ξέρω εγώ, 300 άτομα, ας πούμε. Είναι 300 άτομα τώρα σε μια εταιρεία, 300 προγραμματιστές και έχεις άτομα από διάφορες κατηγορίες και από διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, από διάφορα frameworks κτλ. Οπότε δεν χρειάζεται να περιοριστείς ότι εγώ θέλω, θα πάρω μόνο Java developers mm-hmm. ή θα πάρω μόνο C# developers. Μπορείς να πάρεις μια ομάδα από Java developers, να τους πεις κάντε αυτό το microservice, κάντε το σε Java. Μπορείς να πάρεις άλλη μια ομάδα που κάνει C#, κάντε αυτό σε C#. Το microservice, άλλη μια ομάδα που κάνει PHP και να κάνουν το microservice σε PHP και πάει λέγοντας. Οπότε αυτό είναι ίσως για μένα το πιο θετικό. Δηλαδή ότι δεν σε περιορίζει ποτέ σε μια τεχνολογία, δεν σε κόβει. Δηλαδή διαλέγεις να ξεκινήσεις με PHP, μετά λες ok, το επόμενο microservice θα το κάνω σε Java. Δεν μας πειράζει. Και γιατί απλά έτσι, π.χ. το γράφεις PHP γιατί η εταιρεία σε PHP είναι φθηνή, όλους τους λόγους που γράφουμε PHP. Και θες να κάνεις κάτι σε real time, με sockets. Σε PHP είναι από πολύ δύσκολο σε δυνατό. Θες να έχεις ένα long process για RabbitMQ ή κάτι τέτοιο. Που είναι πάλι, έχει τα memory leaks, έχει ό,τι έχει. Δεν θα είναι coupled, θα το κάνεις σε κάτι άλλο. Θα το κάνεις σε Node.js, σε Go, σε Java. Που έχει ένα server που τρέχει συνέχεια και μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Καλύτερα από ό,τι θα το κάνει PHP. Ένα παράδειγμα είναι που θες να κάνεις real time notifications στους χρήστες. Mm-hmm. Δηλαδή, θες να τους στείλεις notification, σου ζητάει ένα καινούριο μήνυμα, παραδείγματος χάρη. Ναι, αυτό τώρα σε PHP. Ναι, ή θα χρησιμοποιήσεις εξωτερική υπηρεσία. Ναι, ναι. Ή θα κάνεις κάποιες χακές με Redis και οτιδήποτε άλλο. Θα ζοριστείς, πιστεύω. Θα ζοριστείς. Θα είναι πολύ δύσκολο. Πολύ πιο δύσκολο από ότι το κάνεις με μια γλώσσα. Με την Node, ας πούμε. Ναι, που το υποστηρίζει. Να κάνεις κάτι με έναν αλφα τρόπο και να κάνεις κάτι άλλο με έναν β' τρόπο. Mm-hmm. Με άλλο stack τελείως. Ας είναι καλά το Docker. Βοήθησε πάρα πολύ. Κάρτα θα βάλω εδώ πέρα για όποιον θέλει να μάθει Docker. Πάρα πολύ σημαντικό. Το άλλο είναι, ρε παιδί μου, το performance. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, άμα έχεις ένα μονόλιθο, αυτός ο μονόλιθος, τι μπορείς να κάνεις, μπορείς να πάρεις τον μονόλιθο αυτό και να το πολλαπλασιάσεις πολλές φορές. Δηλαδή να πεις ότι έχω όλη την εφαρμογή μου, βάζω ένα load balancer μπροστά και τι κάνω επί 10 φορές, επί 15 φορές. Οπότε γλιτώνεις όλο αυτό το πράγμα με τα microservices. Δηλαδή μπορείς να επιλέξεις το που θα κάνεις scale εσύ. Και δεν πρέπει να κάνεις scale. Και φυσικά σημαίνει ότι είναι πολύ πιο φθηνό, έτσι. Αλλά 25 FPM κάνω 25 φορές την εφαρμογή. Όλη την εφαρμογή είναι. Με ό,τι για να κάνει scale σε ένα κομμάτι της εφαρμογής. Μπορεί να έχει μέσα και εγώ δεν ξέρω τι, ας πούμε. Ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Θες να ξεκινήσεις με τα κακά. Ναι, θέλω να ξεκινήσω με τα κακά. Το πρώτο κομμάτι είναι το logging. Το πρώτο δεν είναι κακό. Το πρώτο κομμάτι που δεν σκέφτεσαι αμέσως, ξέρεις, το θεωρείς πολύ δεδομένο. Που ακόμα και στο μονόλιθο, το να κάνεις σωστό logging και να το χρησιμοποιήσεις είναι και εκεί δύσκολο. Αλλά σκεφτείτε να πρέπει να κάνεις logging σε 5 services. Δηλαδή έρχεται ένα request σε ένα service, το οποίο πρέπει να πάει στο identity, να πάρει το token ή οτιδήποτε χρησιμοποιείται για authentication και να πει είμαι logged in. Και να ζητήσει δεδομένα από ένα άλλο service. Ωραία. Και σκάει αυτό το service και σκάνε όλα, σκάει όλο το request. Κάπως πρέπει να κάνετε match ότι αυτό το request που πήγε από εδώ, πήγε εδώ, πήγε εδώ, να γίνουν grouped. Να μαζευτούν αυτά σε ένα κάπου ένα LK ή ένα οτιδήποτε και να ξέρεις εσύ ότι αυτό το request έκανε αυτό είχε αυτό το path, πήγε εκεί πέρα. Οπότε να ξέρεις, ok, το identity έπαιξε, μου επέστρεψε αυτό, κομπλέ, το πήγε πίσω, εφόσον έχει το token, έκανε request στο άλλο service, αλλά και το άλλο service π.χ. έχει timeout. Και μετά να απομονώσεις γιατί έχει timeout και να κάνεις ό,τι ενέργειες χρειάζεται εκεί πέρα. Στο μονόλθο. Είσαι σε ένα σημείο, βλέπεις τα logs που είναι γραμμένα στη σειρά. Και βλέπεις, παιδί μου, ότι έγινε πρώτα αυτό, μετά έγινε αυτό, μετά έγινε αυτό. Οπότε mm-hmm. το ξέρεις. Τώρα, οπότε σκέψου, είναι δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ότι είναι σε ξεχωριστά σημεία και πρέπει να τα μαζέψεις, mm-hmm. που είναι το ένα σημείο. Οπότε, ακόμα και να τα μαζέψεις όμως, δεν ξέρεις ότι μετά από αυτό έγινε αυτό. Γιατί. Πρώτα γκρουπάρεις. Μετά, ναι, μπορεί mm-hmm. να έχει ένα log το οποίο να είναι κάτι άσχετο. Δηλαδή, ότι ξέρω εγώ τι πριν backup, ας πούμε. Mm-hmm. Που δεν σε ενδιαφέρει εκείνη τη στιγμή, ακολουθείς κάτι συγκεκριμένο, ένα συγκεκριμένο path. Mm-hmm.
Οπότε είναι πρέπει να τα γκρουπάρεις δηλαδή με βάση το χρήστη, ας πούμε, που έγινε αυτό το πράγμα. Ή το request ID. Ή το request ID, οτιδήποτε. Κάτι που να ενδιαφέρει, ξέρεις. Το επόμενο πράγμα που είναι, πολύ αστείο, είναι το ίδιο, είναι το debugging. Γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, ότι κάνεις το logging, ρε παιδί μου, ποτέ το έχεις φτιάξει σωστά ή όχι. Και μετά σου λέει, πάει ο χρήστης να κάνει login και σκάει. Ωραία, πού σκάει όμως το θέμα είναι. Σκάει στη φόρμα που πάει να κάνει login, σκάει στο service που τρέχει από πίσω και στέλνει REST call στο identity manager για να πάρει την επιστροφή να του πει αν είναι logged in ή όχι. Αφού κάνει login, σκάει στο authorization, δηλαδή ότι ναι, είσαι authenticated, ξέρουμε ότι είσαι εσύ, αλλά στο authorization ότι έχεις δικαίωμα, δεν έχεις, σκάει εκεί. Σκάει σε κάποιο redirect που σε κάνει στη σελίδα του προφίλ, ας πούμε, αφού κάνεις το login. Δηλαδή όλα αυτά, για να το κάνεις debug, ενώ τρέχεις τον, και να το κατεβάσεις, να τρέχεις όλα στον υπολογιστή σου, δηλαδή όλα τα microservices, όλη την εφαρμογή με τα microservices, να τρέχεις στον υπολογιστή σου. Μόνο και μόνο για να ακολουθείς αυτή την πορεία. Και είναι... αυτά είναι κάτι που βλέπεις. Σκέψου να γίνεται κάτι που είναι στο background. Δηλαδή να κάνεις trace ένα event που γίνεται από το ένα service για να αλλάξεις κάτι στο άλλο ή στο άλλο. Πώς το κάνεις όλο αυτό? Ναι, πλέον δεν είναι, ξέρεις, ότι έχω ένα UI, πάει στο controller, πάει στη βάση, ναι, στρέφει, και... render. Θάνο, μιλάμε για circuit breakers. Ναι, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, Θάνο. Θα σου το πω πολύ απλά. Έχεις 4 services και έχει πέσει το ένα service. Πρέπει να πέσουν όλα τα υπόλοιπα services? Φυσικά όχι. Και αυτό το πράγμα σημαίνει ότι εμείς κάπως πρέπει να ελέγξουμε αυτό το service. Δεν απαντάει συνέχεια, δεν απαντάει τώρα. Γιατί αργεί να απαντήσει? Πρέπει να του ξαναστείλω? Εγώ τι μπορώ να κάνω χωρίς αυτό το service? Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Το να αφήνουμε απλά request χωρίς time out, χωρίς τίποτα, άμα δεν ξέρουμε ότι έχει πέσει κτλ., δεν δουλεύει. Δηλαδή, μπορεί πραγματικά να ρίξει όλη την εφαρμογή σου χωρίς λόγο. Το αυτό το service να είναι το σημαντικό, π.χ. το logging. Να έχεις ένα service για logging και να στέλνεις εσύ, και αυτό έχει πέσει για κάποιο λόγο. Οπότε η main εφαρμογή σου πέφτει γιατί τρώει time out από το logging. Ένα circuit breaker εκεί πέρα θα σου πει ότι αυτό το service είναι down. Μην το ξαναστείλεις, θα σου πω εγώ πότε είναι ok για να στείλεις. Μπορεί φυσικά αυτό το service να είναι το identity σου. Ναι, ναι, οπότε εκεί δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Οπότε αυτό που θες για αρχή είναι ότι έχεις ένα service α, ένα service β και ένα service γ. Όπου το α εξαρτάται από το β και το β από το γ. Ναι. Αν για κάποιο λόγο, δηλαδή, αν το α κάνει request στο β και το β κάνει request στο γ και το γ πέσει, θα πάρει μαζί του και όλα τα υπόλοιπα. Σωστά. Το θέμα είναι ότι αξίζει να τα πάρει μαζί του όλα τα υπόλοιπα ή όχι. Mm-hmm. Μετά το επόμενο κομμάτι είναι το communication. Στο μονόλιθο έχουμε... Επικοινωνία. Επικοινωνία. Όχι, όχι, εγώ ρωτάω. Επικοινωνία, ναι. Επικοινωνία. Πώς παίρνει τηλέφωνο το ένα σέρβις στο άλλο? Α, οκ. Okay. Είχαμε καιρό από αστείο. Και τώρα έχεις καιρό ακόμα. Ναι, συνεχίζω να έχω τον ίδιο καιρό πριν το αστείο. Ναι. Αυτό είναι καλό. Όταν έχουμε ένα μονόλιθο, ξέρουμε ότι ο τρόπος που επικοινωνεί η εφαρμογή μας είναι καλή μεθόδους κτλ. Δηλαδή έχουμε τον κώδικα, εμείς είμαστε ο κώδικας, εμείς είμαστε εφαρμογή. Όταν πας μετά όμως σε microservices, πώς θα πάρεις δεδομένα από το service α ή πώς θα στείλεις δεδομένα στο service β? Οκ. Okay. Το πώς θα στείλεις δεδομένα, το πώς θα στείλεις είναι δύσκολο, θα πω πώς θα πάρεις. Πώς θα πάρεις? Πώς θα πάρεις, θα καλέσεις ένα REST GET. Οκ. Okay. Πώς θα στείλεις δεδομένα? Πώς θα στείλεις. Αυτό ακόμα... Αυτό είναι φιλοσοφικά. Φιλοσοφικά είναι πολύ δύσκολο. Οκ. Okay. Γιατί, π.χ. ένα παράδειγμα. Κάνει ένας χρήστης forgot password. Δεν περιμένει εκείνη τη στιγμή με το που πατάει forgot password να σταλθεί το mail. Mm-hmm. Στέλνει κάπου ένα message. Κάτι. Ναι. Και κατευθείαν το κόβει. Δεν περιμένει να πάρει απάντηση από το SMTP ότι στάλθηκε το mail. Okay, παραδόθηκε, το διάβασε. Παραδόθηκε, το διάβασε κτλ. Σε έγραψε. Ναι, ναι. Οπότε αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Δηλαδή δεν περιμένει το χρήστη, δεν περιμένει από το server να σου απαντήσει κατευθείαν. Και η πιο φυσιολογική αντίδραση σε αυτό το πρόβλημα από το μονόλιθο είναι να γίνουν τα πιο πολλά πράγματα σύγχρονα. Δηλαδή, εγώ θέλω να πω σε όλους τους φίλους μου τα services ότι αυτός ο χρήστης άλλαξε το email του. Αυτό δεν είναι στέκεται, δεν είναι σαν σημείο. Ότι αυτός ο χρήστης έκανε μια παραγγελία. Notification, αυτός έκανε παραγγελία. Αποθήκη, αυτός έκανε παραγγελία. Θανό,
Δεν θα σου πω κάτι, απλά σε ενοχλώ. Ναι, ναι. Ακόμα πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Όχι, όχι, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει γιατί σε πολλά services δεν ενδιαφέρονται. Ακριβώς. Οπότε πρέπει να ξέρει πώ θα δεν υπάρχει service Thanos. Δηλαδή. Ναι, ναι. Θα ήταν πολύ εγωιστικό εκ μέρου σου εκ μέρου να φτιάξουμε ένα service που λέγεται Thanos. Καλό είναι να το κάνουμε. Θα ήταν πολύ χαρακτήρα μα. Ναι. Ο τρόπος... Θα σου λέγαμε να το πάσουμε Micro Thanos, αλλά αυτό, αυτό πάει τότε. Δεν, είναι... ναι, δεν ταιριάζει με το χαρακτήρα μα. Ναι. Μόνο. Μόνο. Micro Thanos. Έγινε. Οπότε. Όταν ξεκινά, θα πει τέλεια. Θα κάνω rest calls. Θα κάνω έτσι την post. Αυτό ξέρω. Θα βαράω patch και post παντού. Τι είναι 5 services. Εντάξει, θα κάνω ρε με τα URLs και θα τα ενημερώσει όλα. Ναι, ναι. Τι εννοεί ότι κάνει 20 λεπτά να απαντήσει το request. Τώρα εσύ μπορεί να βλέπει το βίντεο και να λε. Τι λέτε, παιδιά τώρα. Εντάξει, βάλε RDMQ, βάλε Kafka. Αλλά αυτό το λε γιατί έχει κάνει ήδη microservices. Ναι, γιατί ναι. Στο είπε κάποιο ίσω στην μεγάλη εταιρεία που δουλεύει ή στην μικρή εταιρεία που δουλεύει που το έχει ξανακάνει. Άμα όμω το έκανε πρώτη φορά και δεν το σκεφτόσουνα. Θα έκανες πιθανόν έτσι την request. Ναι, ναι, ναι. Γιατί το πιο φθηνό είναι αυτό που ξέρεις. Μπαίνουμε στη λογική του events. Δηλαδή, μπαίνουμε στη λογική ότι χρησιμοποιούμε συστήματα σαν το RabbitMQ ή το Kafka, ώστε εμείς να κάνουμε dispatch events και αυτά να τα κάνουν consume τα άλλα services. Να λένε, OK, έχω ένα event το οποίο είναι, ξέρω εγώ, μια παραγγελία. OK, πρέπει να κάνω αυτό για αυτό το πράγμα. Και αυτό όμως πάλι είναι δύσκολο. Πώς θα κάνεις debug όλα αυτά. Δηλαδή, ναι, ναι, κάνω dispatch ένα event. Όχι μόνο είναι δύσκολο, πιστεύω ότι από κάποιο σημείο και μετά γίνεται και λίγο smelly, όπως λένε. Δηλαδή έχεις, το έχεις πάει πολύ αντι-pattern ιδέες. Όταν το βρεις και το ξέρεις, λες, το σκίζεις, ναι, όλα, έτσι, όλα έτσι, με events. Login event. Όταν κάνει refresh για να δεις αν μπήκες. Ξανακάνω login. Ασύγχρονα. Παρ' όλα αυτά, πέρα από την πλάκα, η λογική από το σύγχρονο προγραμματισμό στον ασύγχρονο προγραμματισμό είναι πολύ δύσκολο. Είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, είναι σαν να λες, παιδί μου, από functional σε. Όχι από functional. Από procedural σε OOP. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι τόσο διαφορετικό και παραπάνω, μη σου πω. Και εμείς ακόμα το μαθαίνουμε, ακόμα το ψάχνουμε όλο αυτό το κομμάτι. Σίγουρα, ποια είναι ο βέλτιστος τρόπος. Είναι. Και κοιτάς, ας πούμε, μεθοδολογίες όπως ξέρω εγώ, event sourcing και CQRS κτλ. Που είναι. Εντάξει, στο μεγαλύτερο σε επίπεδο δύσκολες. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι κάτι που εγώ δεν φαντάζομαι στις εφαρμογές που κάνουμε τώρα να έχουμε λόγο να χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, CQRS. Δεν το φαντάζομαι. Βέβαια, μπορεί σε 3-4 χρόνια να σου πω, χωρίς CQRS δεν γίνεται. Πώς το κάνω τόσο καιρό. Τόσο καιρό χωρίς CQRS δεν γίνεται. Mm-hmm. Δεν, αποκλείεται. Αυτά είναι διάφορα keywords. Φανταστείτε τα ότι ήταν keyword 1 και keyword 2 για τρόπους προγραμματισμού. Που βοηθάνε σε αυτή τη, στο προγραμματισμό που μιλάμε για microservices. Το δεύτερο κομμάτι με αυτή την επικοινωνία, π.χ. στα events, είναι ότι πρέπει να κάνω define ένα σχήμα. Το event αυτό έχει αυτά τα πεδία, είναι αυτού του τύπου. Τι είναι η παραγγελία, π.χ. Ακριβώς. Τι θα περιέχει μέσα η παραγγελία, τι πεδία θα έχει παραγγελία. Και αυτοί πρέπει να το ξέρουν όλες οι ομάδες. Πρέπει να ξέρουν και τα άλλα συστήματα τι περιμένουν. Και φυσικά είναι document όλα αυτά τα πράγματα. Να ξέρει ότι εγώ όταν κάνει παραγγελία θα σου στείλω αυτό. Βέβαια, ξέρεις, τα λέμε όλα αυτά, ρε παιδί μου, αλλά φαντάσου ότι μπορεί να φτιάξεις microservices και να είσαι ένας. Ναι. Ακόμα όμως και όταν είσαι ένας, προφανώς, πρέπει να θυμάσαι τι κάνεις. Ναι, πρέπει να έχεις κάποτε καταγεγραμμένα τι κάνεις. Θα φτιάξεις τον κώδικα σου, ποιά που έκανα dispatch event και ποιο είναι αυτό το event και τι έχει μέσα. Κάπως ναι, πρέπει να το μαζεύεις όλη την πληροφορία. Και σημαίνει ότι δεν αλλάζουν κιόλας. Δηλαδή, με τη λογική, ειδικά μέσα σε ομάδες. Αν το αλλάξεις, θα σπάσεις τα πάντα. Ναι, δηλαδή μπορείς εσύ, άμα αλλάξεις τον τρόπο που στέλνεις τα events, είναι πώς δεν αλλάζουμε το REST API, version 1, version 2 κλπ. Και αυτά έχουν versioning. Ναι, ναι, και αυτά έχουν versioning ακριβώς. Το επόμενο πράγμα που λέγεται API Gateway, ουσιαστικά εσύ έκανες ένα REST σε ένα μονόλιθο, είχες το domain σου, versions, endpoints, βαρούσε, έπαιρνε, έδινε. Έστω ότι έχεις κάνει όλα σωστά, ναι. Okay. Πώς θα κάνεις consume από μια mobile εφαρμογή, από ένας πελάτης, το front-end σου, αυτό το πράγμα. Άμα είναι microservices. Ακριβώς. Αντί για μονόλιθο, άμα είναι microservices. Mm-hmm. Γιατί άμα είναι microservices... Είσαι μπορεί ένα να domain, έχεις... έχεις άλλα... Ναι, μπορεί να έχεις... Καλά, μπορεί να έχεις και ένα domain, ναι, αλλά... αλλά όπως και να έχει, αυτό το στο ένα domain θα σπάει. Πώς θα το ζητάς, από πού θα το ζητάς. Ναι, ναι, ακριβώς. Πώς θα γίνει το authentication. Κάπως πρέπει το rate ναι. limit, το flood... Εδώ είναι αγαπημένη μου λέξη. Φακάντ. Φακάντ. Για τον άντρα. Μου ακούγεται σαν άρωμα. Φακάντ. Φακάντ. Το οποίο είναι το φασάντ. Το οποίο είναι, ρε παιδί μου, κάτι που βάζεις ενδιάμεσα. Μπροστά. Μπροστά. Εκεί πάνε τα request σου από τη mobile εφαρμογή π.χ. Και αυτό κανονίζει. Mm. Τώρα αυτό το φακάντ. Το φασάντ. Μπορεί να είναι και ένα τέτοιο. Και ένα απάτσι απλά. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα απάτσι με βίχο πάνω. Τώρα εσύ είσαι μου,
Που, έλα. Τι σχέση τώρα έχουν οι Ινδιάνες στα βίντεο μας? Όχι. Είσαι πολύ μακριά τώρα πάλι. Ακόμα είσαι πολύ καιρό να πει αστείο. Μπορεί να είναι ένα απάτσερ, παιδί μου, με βιχώστ που απλά σπάει σε subdomains. Σε περίπτωση που χρησιμοποιεί subdomains, μπορεί να είναι και. Αν στο Αμαζόνιο, ή μπορεί, παιδί μου, να είναι και από άλλη φυλή, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν Ινδιάνοι στον Αμαζόνιο. Νομίζω ότι οι Ινδιάνοι λέγονται οι natives τη Βόρεια Αμερική μόνο. Αλλά δεν είμαι σίγουρο. Πάντω επιμένω στο γεγονό ότι ακόμα πολύ καιρό να πει αστείο. Authentication. Είναι κάτι πολύ απλό. Ναι, ναι, authentication. Authentication. Δηλαδή, με τη λογική, ρε παιδί μου, ότι χρησιμοποιώ το ένα microservice, χρησιμοποιώ και το άλλο microservice, αλλά το χρησιμοποιώ σαν κάποιο χρήστη που είμαι ο ίδιο χρήστη. Δεν θα κάνω login και στο ένα και στο άλλο. Εγώ θα κάνω μία φορά login. Μπορεί να κάνει όλα. Ναι, μπορεί να κάνει και σε όλα. Κάθε φορά να πρέπει να κάνει. Να πηγαίνει. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Με νευριάζει όταν βλέπω εταιρεία που έχει, ξέρω εγώ, το website της, που έχει το e-shop της και έχει και το support. Και πρέπει να κάνεις login στα τρία. Και πρέπει και στα τρία να έχεις λογαριασμό. Πού έχει πλάκα αυτό, ρε παιδί μου, πρέπει να το έχεις στο μυαλό σου όταν φτιάχνεις microservices ή services γενικότερα, γιατί όταν μιλάμε για support και e-shop και site, αυτά δεν είναι microservices ακριβώς, είναι services. Οπότε μερικές λύσεις είναι JSON Web Tokens για το χρήστη, ώστε να έχει ένα login κάπου στο identity και τα services να ξέρουν, να μπορούν να κάνουν validate αυτό το πράγμα. Να περνάτε το, να κάνει authenticate στο API gateway και μετά όλα τα άλλα να είναι πίσω κλεισμένα. Οπότε, αν περάσει το request, να ξέρει ότι πρέπει να υπάρχει. Και το θέμα, πώς θα επικοινωνούν τα microservices μεταξύ τους. Δηλαδή, αν τα εντυπωσιακά κοινά με το εξωτερικό API, πώς θα ξέρει ότι αυτό το request είναι από μέσα. Δηλαδή, είναι πράγματα που ακόμα και το REST API που ξέρει να κάνει, μετά αλλάζει όλο αυτό. Ναι, ναι, πραγματικά. Γιατί έχω το, πρέπει να το επικοινωνώ εγώ με το REST API μου. Και τι χρήση θα έχω στο REST API μου. Δηλαδή, ακόμα και τα απλά που ήξερε αρχίζουν να δυσκολεύουν. Τέστινγκ. Τέστινγκ. Ωραία. Για testing. Άντε, τεσταρέτα όλα αυτά. Τεσταρέτα και πρόσεξε, ειδικά την επικοινωνία μεταξύ του. Όταν λέμε τεσταρέτα, μιλάμε για auto testing. Για integration testing end-to-end και για end-to-end testing. Δηλαδή. Performance testing. Ναι, ναι. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Εσύ έχεις ένα REST API, έχεις ένα REST API κάπου, έχεις ένα REST server και έχεις δύο REST clients. Μόνο και μόνο αυτό το πράγμα, δηλαδή όταν θες να τεστάρεις σε integration επίπεδο κάτι το οποίο χρειάζεται ένα άλλο service. Δηλαδή μόνο και μόνο αυτό να το μοκάρεις είναι ένα θέμα. Και όταν το μοκάρεις, τι θα γίνει άμα η άλλη ομάδα το αλλάξει. Mm-hmm. Οπότε εκεί πέρα θέλει ένα συνεχώς, θέλει ένα κύκλο για αυτό το πράγμα. Και ένας τρόπος, ρε παιδί μου, είναι, θα μου πείτε Swagger και κάτι τέτοιο. Αλλά ακόμα και αυτό θέλει συντήρηση. Δηλαδή δεν είναι κάτι απλό. Σε integration, αυτό να σας μείνει σε integration και σε end-to-end testing, πραγματικά δυσκολεύει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, φανταστείτε spin-up βάση δεδομένων που πρέπει να κάνεις. Ποιο, όλο το σύστημα. Ναι, ναι. Όλα τα services, να φτιάξεις. Σήκωσε τα όλα. Δεδομένα. Και ναι, τα δεδομένα γίνονται σύγχρονα. Ναι, ναι. Θα περιμένεις, θα βάλεις sleep, ξέρω εγώ, 5 λεπτά. Τρέχουν 5 λεπτά μόνο και μόνο για να γίνει setup το environment. Αλλάζει, εκεί γίνεται. Πλέον κάνεις infrastructure για να τεστάρεις το infrastructure. Backup. Μίλησε μου για το πώς παίρνουμε backup. Δεν παίρνουμε backup. Λοιπόν, ωραία, πάμε στο επόμενο. Το backup στα microservices. Και αυτό θέλω να το τονίσω. Το backup στα microservices. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να πάρεις σωστό backup στα microservices. Δεν υπάρχει. Και θα σου πω γιατί. Γιατί το λες αυτό. Έστω ότι έχεις service α, service β, service γ. Mm-hmm. Και έχεις τις αντίστοιχες database τους. Okay. Δηλαδή το ένα έχει την database α, το άλλο την database β και το άλλο την database γ. Okay. Και ξεκινάς να παίρνεις backup της βάσης δεδομένων. Okay. Και παίρνεις backup την πρώτη βάση, τελειώνεις. Παίρνεις τη δεύτερη βάση, τελειώνεις. Ξεκινάς να παίρνεις τη τρίτη. Όταν ξεκινάς να παίρνεις τη τρίτη. Εντάξει, τα δύο. Εκτός ότι έχει γραφτεί ένας χρήστης εδώ πέρα και έχει ενημερωθεί η βάση γ. Και παίρνεις backup της βάσης γ με τον καινούριο χρήστη. Αλλά στη βάση α που έχει μπει ο καινούριος χρήστης, στο backup δεν το έχεις. Θα το έχεις αύριο. Ναι, δηλαδή προφανώς υπάρχουν λύσεις σε αυτό. Υπάρχει, ρε παιδί μου, τα events που είπαμε πριν και κρατάς κάποια events και έχεις και ένα state και διάφορα τέτοια πράγματα. Αλλά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Είναι θέμα αυτό το πράγμα. Δηλαδή το backup στα microservices δεν είναι ότι απλά έχω μια βάση, κάνω ένα export και μετά όταν πάει κατά στραβά κάνω ένα import. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Γιατί είναι state από πολλές βάσεις μαζί μπορεί να επηρεάσουν. Ακριβώς, ναι, γιατί αυτή βάση. Το state της μιας βάσης δεν είναι το state της εφαρμογής. Mm. Άλλο το state της βάσης, άλλο το state της εφαρμογής. Και μάλιστα το state όλων των βάσεων
Δεν είναι απαραίτητα και το state της εφαρμογής. Αν μας ακούει κάποιος DevOps τώρα θα μας πει, ρε παιδί μου, εντάξει, υπάρχει, ξέρω εγώ, copy and write, ας πούμε, και σαν το copy και πώς λέγονται όλες αυτές τις ιστορίες, όπου μπορείς να πάρεις ένα snapshot εκείνη τη στιγμή και να πεις ότι από αυτό το snapshot, από αυτό το σημείο παίρνω backup. Βγάλ το και πάρε και τα λοιπά, ναι, okay. Okay, ναι, γίνεται. Δεν είναι όμως το ίδιο εύκολο με το να έχεις ένα μονόλιθο και απλά να κάνεις ένα MySQL dump και να τελειώνεις. Και το τελευταίο είναι η εμπειρία της ομάδας. Το development είναι πιο δύσκολο. Okay. Σίγουρα ναι. Η αποφάση που να πάρεις είναι πιο δύσκολο. Ναι. Δεν το γλιτώνεις. Είναι ακόμα πιο δύσκολο. Βασικά είναι πιο δύσκολο. Ακόμα και να ξέρεις τέλεια είναι πιο δύσκολο. Ακόμα και να πεις ότι έχω φτιάξει 45 εφαρμογές και είναι όλα full microservices και τα πάντα, ό,τι υπάρχει το έχω κάνει. Είναι πιο δύσκολο από το να κάνεις ένα μονόλιθο, το development. Όταν όμως η εμπειρία της ομάδας δεν είναι και ανάλογη, που εμείς δεν ήμασταν ανάλογοι όταν ξεκινήσαμε και είπαμε, παιδιά, πάμε να κάνουμε microservices. Γιατί την πρώτη φορά δεν είχαμε ξανακάνει και δεν είχαμε κάποιον στην ομάδα που είχε ξανακάνει. Mm-hmm. Από μόνοι μας, έτσι ξυπνήσαμε ένα πρωί και λέμε, πρέπει να το σπάσουμε σε microservices. Πέντε βίντεο. Ναι. Και πάραμε ντόκερ. Έχει λέει ρε, υπολόγισε αυτό το πράγμα. Υπολόγισε, παιδί μου, ότι για ένα-δύο μήνες θα βγαίνουν ένα-δύο features. Ξέρεις, ή όχι, ή βασικά θα βγαίνουν ένα-δύο bugs. Ένα-δύο εκατομμύρια bugs. Ναι, ναι. Θα βγάλουμε, παράγουμε bugs. Έχουμε φτιάξει, έχουμε φτιάξει 25 καινούργια bugs. 25 services που παράγουν bugs. Ναι. Αλλά δεν είναι ένα. Δεν έχουμε κάνει ακόμα features, αλλά έχουμε φτιάξει πολλά bugs. Πού θα διορθώσουμε για να γίνουν features. Ναι. Πρέπει να βλέπεις το ποτήρι μισό γεμάτο. Μείνεις οπτιμιστής. Αλλά και πάλι δεν είμαστε αρνητικοί. Δηλαδή αυτό το κάνουμε κάθε μέρα. Ναι, σίγουρα. Ήταν λύση το πρόβλημά μας. Γιατί δεν ξέραμε αυτά που φτιάχνουμε, πώς να φτιάξουμε, αν θα χρησιμοποιηθούν η τεχνολογία. Οπότε σπάσαμε, μάθαμε και μας βοηθάει. Αυτή τη στιγμή το development μας νομίζω ότι είναι πιο εύκολο από το να είχαμε μείνει σε εκείνο το μονόλιθο. Το παλιό stack και απλά να πετύχαμε πάνω και άλλα features και άλλα features. Και πώς θα κάνουμε scale και πώς θα αλλάζαμε. Δεν σημαίνει ότι είμαστε αρνητικοί ή ότι σας λέμε να μην κάνετε microservices. Ναι. Αλλά σας μεταφέρουμε όπως κάθε nerdcast στην εμπειρία που δεν έχουμε από αυτά τα πράγματα. Παραμένει. Νοέμβριο, workshop, ξεκινάμε το πρώτο σε React. Συνεχίζουμε κάποια στιγμή με Docker Laravel. Θα δούμε. Κάντε like και subscribe για να βγάλουμε και άλλα βίντεο για microservices που δεν ξέρουμε. Δεν μ' αρέσει να σκούσω τόση ώρα. Κάποια στιγμή να το κάνω. Τι έχουμε, τι έχει μείνει. Testing, development, εμπειρία της ομάδας. Ας την εμπειρία της ομάδας. Όχι, εμπειρία της ομάδας είναι πολύ σημαντική. Okay, απλά θα την πούμε γρήγορα. Ας το backup βασικά. Όχι, όχι, το backup είναι πολύ σημαντικό. Development. Πολύ σημαντικό. γιατί θες πιτόγυρο. Είμαι πολύ σημαντικό.